Ιστορία της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 28. Αγίος Σεβαστιανός του Τζάκσον, ο ταπεινός εις Απόστολος του Νέου Κόσμου. Η μνήμη του τελείται στις 30 Νοεμβρίου. Στις 8 Ιουνίου του 1891, ο επίσκοπος Βλαδίμηρος εξελέγει επίσκοπος στο Οστρογκόρσκ και τον Οκτώβριο επέστρεψε στην Ρωσία για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Την θέση του στην Αμερικανική Επισκοπή έλαβε ο επίσκοπος Νικόλαος Ζιόροφ, ο οποίος στις 28 Αυγούστου του 1892 χειροτώνησε τον Άγιο Σεβαστιανό εις Πρεσβύτερον. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά στην ιστορία κατά την οποία ένας Αμερικανός υπηκός χειροτονήθηκε Ορθόδοξος ιερέας στην Αμερική. Η εφημερίδα The San Francisco Morning Call αφιέρωσε ένα εκτενές άρθρο στο γεγονός αυτό, συμπεριλαμβάνοντας και πολύτιμα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Σεβαστιανού. Το άρθρο προφανώς γράφτηκε από μη Ορθόδοξο ανταποκριτή, οπότε η περιγραφή της χειροτονίας αγνοεί τους καθιερωμένους όρους και την τάξη του εν λόγω μυστηρίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διαβάζουμε. Τελετή χειροτονίας έλαβε χώρα χθες το πρωί στον Ελληνορωσικό Ναό. Ένας νεαρός άνδρας γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος Αμερικανός που χειροτονείται στην εκκλησία αυτήν. Μια εντυπωσιακή τελετή. Μια πολύ εντυπωσιακή ακολουθία έλαβε χώρα στις 9 χθες το πρωί και ο ναός ήταν κατάμεστος μέχρι υπερχείλησης. Το γεγονός ήταν η χειροτονία του Σεβαστιανού Ντάποβιτς, του πρώτου Αμερικανού που εισήλθε στην ιεροσύνη της Ρωσικής Εκκλησίας. Και άλλοι ιερείς χειροτονήθηκαν στην Αλάσκα, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά γεννήθηκαν εκεί όταν αυτή η χώρα ήταν ακόμη ρωσική αποικία. Οι ακολουθίες τελέστηκαν από τον επίσκοπο Νικόλαο με βοηθούς τον πρεσβύτερο πατέρα Γκρίνκεβιτς και διάκονο τον πατέρα Σομπόλεφ. Η τελετή άρχισε με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και έψαλε χοροδία 8 αγοριών. Η Ρωσική Εκκλησία διαφέρει από τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και στο ότι οι ακολουθίες της τελούνται στο κεντρικό μέρος του ναού καθώς επίσης και στον άμβονα. Εδώ προφανώς εννοείται η ανάγνωση του Ευαγγελίου από τον διάκονο εκ του άμβονος. Μετά το πρώτο μέρος της ακολουθίας, το οποίο ήταν ουσιαστικά η συνήθις πρωινή ακολουθία της Κυριακής, ο επίσκοπος προχώρησε σε μια μικρή εξέδρα στο κέντρο του ναού, ακολουθούμενος από τον υποψήφιο πρεσβύτερο και τους υπόλοιπους λειτουργούς, οι οποίοι στάθηκαν σε δύο σειρές εκατέρωθεν της εξέδρας. Ο επίσκοπος ευλόγησε τον υποψήφιο και αμέσως μετά εψάλλει ο χερουβικός ύμνος. Μετά το πέρας της ψαλμωδίας, ο επίσκοπος εναπέθεσε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του νεαρού ανδρός, ο οποίος είχε γονατίσει, και ένας βοηθός εναπέθεσε στους ώμους του τα άμφια που επρόκειτο να φοράει μελλοντικά, κάθε φορά που θα τελούσε κάποια ακολουθία. Μετά την ανάγνωση κάποιων ευχών, η συνήθις πρωινή ακολουθία συνεχίστηκε και ο νεοχειροτονηθής ιερέας έλαβε μέρος ως βοηθός. Ο Σεβαστιανός Ντάποβιτς, ο νέος ιερέας, γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από Σλάβους γονείς το 1863.
και έλαβε την πρώιμη μόρφωσή του σε ιδιωτικό σχολείο. Αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του με τον πατέρα Ιωάννη και τον επίσκοπο Νέστορα. Ήταν η επιθυμία του από μικρό παιδί να γίνει ιερέας και ποτέ δεν σκέφτηκε τίποτα διαφορετικό. Το Νοέμβριο του 1890 πήγε στην Ρωσία, όπου επισκέφθηκε διάφορες πόλεις για μερικούς μήνες και τελικά εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη για σπουδές. Παρέμεινε επίσης για κάποιο διάστημα στο Κίεβο, μία από τις ιερές πόλεις της Ρωσίας και ένα μέρος όπου όλα τα ευλαβή μέλη της Εκκλησίας μεταβαίνουν για προσκύνημα. Επέστρεψε στις 20 Ιουνίου αυτού του έτους και από τότε πέρασε τον περισσότερο χρόνο του αποτραβηγμένος στην ησυχία, προετοιμαζόμενος για το έργο που σύντομα θα αναλάμβανε. Ο πατήρ Ντάποβιτς θα εκφωνήσει το πρώτο του κήρυγμα την επόμενη Κυριακή το πρωί στην Αγγλική. Το θέμα του θα είναι η αγάπη σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα. Την επόμενη Δευτέρα θα αναχωρήσει για μια ιεραποστολική περιοδία στην Δυτική Ακτή και θα απουσιάζει για αρκετούς μήνες. Θα επισκεφθεί όλες τις πόλεις μεταξύ της Βικτόρια και του Σαν Διέγκο και αναφέρει ότι θα συναντήσει πάνω από 2.000 συμπατριώτες του. Πράγματι, η εις πρεσβύτερον χειροτονία του σήμανε την έναρξη των μεγάλων αποστολικών αγώνων του Αγίου Σεβαστιανού, οι οποίοι τον κατέστησαν έναν από τους σπουδαιότερους εργάτες της διάδοσης του Ορθόδοξου Λόγου στον 20ο αιώνα. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Ζήτσης και Αχρίδος, τον ονόμασε ως τον μεγαλύτερο Σέρβο Ιεραπόστολο της εποχής μας. Τη χειροτονία του, ο Άγιος Σεβαστιανός κατέθεσε μια αναφορά στον επίσκοπο Νικόλαο, σύμφωνα με την οποία στις πολιτείες της Καλιφόρνια και του Όρεγκον, καθώς επίσης και στην τότε περιοχή της Ουάσιγκτον, κατοικούσαν γύρω στους 1.500 Ορθοδόξους. Ζήτησε λοιπόν από τον επίσκοπο Νικόλαο να του ανατεθεί η διακονία των πιστών αυτών. Ο επίσκοπος Νικόλαος, αναγνωρίζοντας τον σπάνιο αποστολικό του ζήλο, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά του και τον διόρισε ιερέα ιεραπόστολο της Καλιφόρνια και ολόκληρης της βορειοδυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής. Στην αγγλική η περιοχή αυτή φέρει την ονομασία Pacific Northwest. Έτσι, εντός μίας μόνο εβδομάδος από την χειροτονία του, ο Άγιος Σεβαστιανός ξεκίνησε για την πρώτη του ιεραποστολική περιοδία, προχωρώντας βόρεια μέχρι το Βανκούβερ και την Βρετανική Κολούμπια και νότια μέχρι το Σαν Διέγκο, καλύπτοντας έτσι μια απόσταση πέρα των 3.000 μιλίων. Στην πρώτη αυτήν περιοδία του, ο Άγιος Σεβαστιανός συνάντησε φτωχούς ορθόδοξους μετανάστες διαφόρων εθνοτικών καταγωγών, οι οποίοι ζούσαν πολύ μακριά από ορθόδοξους ναούς και ιερείς. Όπως έγραψε στον επίσκοπο του Νικόλαου, κάποιοι από αυτούς τους πιστούς περιήλθαν υπό την επίδραση των προτεσταντικών ομολογιών, αλλά έδειχναν απόλυτα πρόθυμοι να επιστρέψουν στην μητρική τους ορθόδοξη εκκλησία. Συνάντησε επίσης ουνίτες, οι οποίοι, παρόλο που αυτοαποκαλούνταν ορθόδοξοι, είχαν αποκτήσει αμφισβητήσιμες λειτουργικές συνήθειες λόγω των δεσμών τους με τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Κατά την περιοδία του στην Βορειοδυτική Ακτή, ο Άγιος Σεβαστιανός, ανάμεσα στα διάφορα μυστήρια και τις ακολουθίες που τελούσε για τους απομονωμένους Ορθοδόξους, τέλεσε και αρκετές βαπτίσεις παιδιών και ενηλίκων.
Η παρουσία και το έργο του Αγίου στις περιοχές αυτές άρχισε να γεννά στις ψυχές των πιστών την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ανεγείρονταν Ορθόδοξοι Ναοί στις περιοχές τους. Πράγματι, οι ελπίδες αυτές δεν ήταν καθόλου ανυπόστατες. Στο Όρεγκον, ο Άγιος Σεβαστιανός αποφάσισε ότι το Πόρτλαντ ήταν η καλύτερη περιοχή για την ανέγερση ενός παρεκκλησίου. Παρόλο που στο Πόρτλαντ καθ' αυτό δεν υπήρχε σημαντικός αριθμός Ορθοδόξων, ωστόσο η γεωγραφική του θέση ήταν κεντρική και έτσι θα βόλευε την προσέλευση πιστών από τις γύρω περιοχές, όπως για παράδειγμα την Αστόρια και την περιοχή κατά μήκος του ποταμού Κολούμπια, όπου είχαν εγκατασταθεί σημαντικές κοινότητες Ελλήνων ψαράδων. Στο Σιάτλ, ο Άγιος βρήκε ακόμη πιο ιδανικές συνθήκες, διότι εκεί συνάντησε μια ομάδα έντονα θρησκευομένων Ορθοδόξων, οι οποίοι είχαν διακαεί πόθο να δημιουργήσουν μια κανονική ενορία. Αρκετούς Ορθοδόξους συνάντησε και στην Τακόμα, στο Γκικ Χάρμπορ και στο Ουίλξον της Ουάσιγκτον, καθώς επίσης στο Βανκούβερ και την Βικτόρια της Βρετανικής Κολούμπια. Στο Γκικ Χάρμπορ βάπτισε την Ινδιάνα σύζυγο ενός ευλαβούς Σέρβου από την Ερζεγοβίνη. Αυτό το ανδρόγυνο, με την εκτεταμένη οικογένειά τους, έγιναν αργότερα ιδρυτικά μέλη της πρώτης Ορθόδοξης Ενορίας στο Σιάτλ. Παρόλο που ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν σερβικής καταγωγής, γνώριζε πολύ καλά και ευσυνείδητα ότι η αποστολή του ήταν να διακονεί όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Επίσης, πάντοτε είχε ως σκοπό του και την διάδοση της Ορθόδοξης πίστης στους μη Ορθοδόξους πληθυσμούς. Γνωρίζοντας άπτεστα αγγλικά, σερβικά, ρωσικά και λίγα ελληνικά, ο Άγιος Σεβαστιανός αποτελούσε γέφυρα μεταξύ του νέου κόσμου και των παραδοσιακά Ορθόδοξων χωρών. Όπως έγραψε ο επίσκοπος Ιρηναίος Ντομπρίεβιτς, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, ο Σεβαστιανός Ντάποβιτς ποτέ δεν ζητούσε να μάθει τίποτε σχετικά με την εθνική καταγωγή πριν ξεκινήσει για κάποιο από τα μακρινά ταξίδια του για να διακονήσει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στις κοινότητες μεταλλορύχων και ξυλοκόπων ή σε μακρινά χωριά και πόλεις. Πρόσφερε την ποιμαντική διακονία του γενναιόδωρα σε όλους όσοι την είχαν ανάγκη. Όπως ακριβώς δεν έδινε προσοχή στις προσωπικές του ανέσεις όταν ήταν νεαρός, φροντίζοντας περισσότερο για τις ανάγκες των άλλων παρά του εαυτού του, ο πατήρ Σεβαστιανός απαρνήθηκε κάθε κοσμική άνεση οικίας, οικογένειας ή επιγείων αγαθών, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των Ρώσων, Σέρβων, Βουλγάρων, Ελλήνων, Συρίων και Αράβων Ορθοδόξων Χριστιανών που χρειάζονταν την βοήθειά του. Του αυτά ταξίδια. Στις καλύτερες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε τον σιδηρόδρομο ή άμαξες. Ωστόσο πολύ συχνά ήταν αναγκασμένος να διανύσει αποστάσεις πολλών μιλίων με τα πόδια. Κατά την περίοδο που ο Άγιος Σεβαστιανός διερχόταν την βορειοδυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής το 1893, ο Άγιος Αλέξιος Τόθ,
πήγαινε ερχόταν από την ενορία του στην Μινεάπολη προς την ουνητική ενορία του Wilkes-Barre, καταβάλλοντας προσπάθειες για την επανένωση και αυτής της ενορίας με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ως εκ τούτου, ο Άγιος Αλέξιος έγραψε στον επίσκοπο Νικόλαο Γιώροφ, ζητώντας ένα βοηθό ιερέα για τον ναό της Θεοτόκου στη Μινεάπολη της Μινεσότα, για να τον αντικαταστήσει προσωρινά μέχρι να ολοκληρώσει το ιεραποστολικό του έργο στο Wilkes-Barre. Ο επίσκοπος Νικόλαος έστειλε τότε τον Άγιο Σεβαστιανό, ο οποίος αναπλήρωσε στην θέση αυτήν τον Άγιο Αλέξιο Τόθ, όπου παρέμεινε για έναν περίπου χρόνο. Κατά την εκεί παραμονή του, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχισε το έργο του Αγίου Αλεξίου, κοπιάζοντας στην προσπάθεια να βοηθήσει τους πρώην ουνίτες να διεισδύσουν βαθύτερα στην ζωή και παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κήρυτε με χαρισματική ευγλωτία και δίδασκε στο ενοριακό σχολείο. Ο χωράρχης του ναού και μουσικοδιδάσκαλος του ενοριακού σχολείου, Παύλος Ζαϊτσένκο, παρέδωσε μια πολύτιμη σκιαγράφηση του Αγίου Σεβαστιανού από την περίοδο εκείνη. Ο πατήρ Σεβαστιανός αντικατέστησε τον πατέρα Αλέξιο Τόθ ως εφημέριος της ενορίας. Ήταν ένας ήσυχος και σύνους μοναχός, πάντοτε συνετός, ευσυνείδητος, σεμνός. Εκτελούσε τα καθήκοντά του με ακρίβεια και δίδασκε με ενθουσιασμό το μάθημα της Αγίας Γραφής στο ενοριακό σχολείο. Ήταν ένας ακούραστος και ανιδιοτελής εργάτης, ένας ταπεινός και δίκαιος άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου του. Ήταν ένας από τους πιο άξιους εργάτες της Ιεραποστολής. Τον γνώριζα από το Σαν Φρανσίσκο. Και εκείνη την περίοδο έψαλε στην χοροδία του καθεδρικού ναού, της οποίας ήμουν χωράρχης. Ο σκοπός του ήταν η βελτίωση στην πνευματική ζωή. Όπως στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι και στην Μινεάπολη, αποτελούσε το υπόδειγμα της εναρέτου ζωής. Θεωρούσε πάντοτε καθήκον του να αποφεύγει κάθε κακό βήμα. Ζώντας μια ήσυχη μοναχική ζωή, έβρισκε μεγάλη χαρά στην ανάγνωση πνευματικών βιβλίων και στο να διδάσκει τους μαθητές το μάθημα της Αγίας Γραφής. Αγαπούσε τα παιδιά και μεριμνούσε πάντοτε για τα μέλη της ενορίας του. Παρά την σύντομη παραμονή του στην Μινεάπολη, αγαπήθηκε πολύ από το ποιμνιό του. Ήταν ένας φωτεινός πυρσός αγάπης, ευγένειας και ειλικρίνειας. Κατά την περίοδο της διακονίας του στην ενορία της Μινεάπολης, ο Άγιος Σεβαστιανός πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στο Σικάγο, όπου παρέμεινε 5 ημέρες, βοηθώντας τον επίσκοπο Νικόλαο στην οργάνωση της συμμετοχής της Ρωσικής Ορθόδοξης Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Κολουμπιανή Έκθεση για τον εορτασμό της 400ης επετείου της άφιξης του Χριστοφόρου Κολόμπου στο Νέο Κόσμο το 1492. Η έκθεση είναι γνωστή επίσης με την ονομασία Διεθνής Έκθεση του Σικάγου. Επίκεντρο της έκθεσης ήταν μια μεγάλη πισίνα με νερό, η οποία αντιπροσώπευε το μεγάλο ταξίδι που έκανε ο Κολόμβος στο Νέο Κόσμο. Η έκθεση υπήρξε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός με μεγάλη επιρροή στην αρχιτεκτονική, στις τέχνες και στην γενικότερη εικόνα της πόλης του Σικάγου, καθώς και στον αμερικανικό βιομηχανικό οπτιμισμό. Η έκθεση λειτουργήσε από την 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και μεταξύ των διαφόρων θεμάτων και δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανόταν η παρουσίαση διαφόρων θρησκειών, η παρέλαση όλων των εθνικών μειονοτήτων με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και η έκθεση εθνικών έργων λαϊκής τέχνης. Εκεί, στο Σικάγο, ο Άγιος Σεβαστιανός κατόρθωσε επίσης να συγκεντρώσει τους Ορθοδόξους Σέρβους μετανάστες και τέλεσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία. Αυτό υπήρξε και το ξεκίνημα της δημιουργίας της Σερβικής Ορθόδοξης Ενορίας του Σικάγο.
Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον προσωρινό διορισμό του στην Μινεάπολη, τον Δεκέμβριο του 1893, ο Άγιος Σεβαστιανός ανακλήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο για να συνεχίσει το ιεραποστολικό του έργο στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επισκεπτόμενος τον Τζάκσον στην Καλιφόρνια, όπου υπήρχε μια κοινότητα χρυσορίχων εγκατεστημένη πλησίων της κεντρικής φλέβας χρυσού της Καλιφόρνια, προκειμένου να τελέσει την βάπτιση ενός βρέφους, ανακάλυψε ότι τόσο εκεί όσο και στις γύρω περιοχές κατοικούσαν πολλοί Ορθόδοξοι Σέρβοι μεταλλορύχοι με τις οικογένειές τους. Η κεντρική φλέβα χρυσού της Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε την δεκαετία του 1850 κατά την διάρκεια της περίοδου του πυρετού του χρυσού. Το πλάτος της φλέβας κυμαινόταν από το 1,5 μέχρι 6 χιλιόμετρα και το μήκος της έφτανε τα 190 χιλιόμετρα. Βρισκόταν στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα και εκτινόταν μεταξύ της Georgetown στα βόρεια και του Mormon Bar στα νότια. Ο Άγιος Σεβαστιανός αναγνώρισε αμέσως την ανάγκη για ανέγερση Ορθοδόξου ναού εκεί και προέτρεψε τους ντόπιους Σέρβους να αρχίσουν προεργασίες για τον σκοπό αυτών, οι οποίοι συμφώνησαν και άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα. Πράγματι, σύντομα αγοράστηκε γη για την ανέγερση ναού και κημητηρίου και μέχρι τον Δεκέμβριο του 1894 το έργο της ανέγερσης είχε ολοκληρωθεί. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1894 ο επίσκοπος Νικόλαος Γιώροφ τέλεσε τα εγγένεια του νέου ναού, ο οποίος αφιερώθηκε στον Μεγάλο Άγιο Σάββα της Σερβίας. Η ακολουθία των εγγενείων τελέστηκε στα Σλαβωνικά, αλλά ο Άγιος Σεβαστιανός, ο οποίος συμμετείχε στο μυστήριο, μετέφρασε τμήματα της ακολουθίας στα Αγγλικά, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το μυστήριο και όσοι από τους παρόντες δεν γνώριζαν την εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Ο ναός του Τζάκσον ήταν ο πρώτος σερβικός ορθόδοξος ναός που ενηγέρθη και εγγενιάστηκε σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο και ιδρυτής του υπήρξε ο πρώτος χειροτονημένος στην Αμερική ορθόδοξος ιερέας, ο Άγιος Σεβαστιανός. Ο ναός, παρότι μικρός αλλά πολύ γραφικός, υπάρχει ακόμη και παραμένει σε λειτουργία ως κανονική ενορία μέχρι σήμερα. Κοσμείται μάλιστα από τον τιμητικό τίτλο του παλαιότερου εν ενεργεία ορθόδοξου ναού στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο επίσκοπος Νικόλαος δόρισε μια εικόνα της Θεοτόκου στο ναό, έργο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους. Η εικόνα είναι γνωστή ως Θεοτόκος του Τζάκσον και είναι θαυματουργή. Εορτάζεται στις 12-25 Ιουλίου κάθε χρόνο. Ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε κανονικά το ιεραποστολικό του έργο, έχοντας πάντοτε ως βάση του το Σαν Φρανσίσκο. Μερικοί από τους σημαντικότερους καρπούς του έργου του είναι: στο Σιάτλ οργάνωσε την λατρευτική ζωή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου διακόνησε και ως προσωρινός εφημέριος. Στα 1892 και 1895 επισκέφθηκε για τον ίδιο σκοπό την ενορία της Αγίας Τριάδος στο Wilson της Washington πριν από την επίσημη χρονολογία ίδρυσής της το 1896. Το 1895 τέλεσε την πρώτη θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Portland του Oregon. Τον Αύγουστο του 1897 επισκέφθηκε τον Butte της Μοντάνα, περιοχή η οποία εκείνη την εποχή αποτελούσε το βιομηχανικό κέντρο εξόρυξης χαλκού σε ολόκληρη την Αμερική. Εκεί, την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Άγιος Σεβαστιανός τέλεσε την πρώτη θεία λειτουργία στην ιστορία του Butte. Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τους Ορθοδόξους της περιοχής, οι οποίοι ήταν κυρίως Σέρβοι μεταλλορύχοι, και συζήτησαν το θέμα οργάνωσης ενορίας και ανέγερσης ναού στην περιοχή. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού ήλθε το 1904 με την ανέγερση του ναού της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Σεβαστιανός τέλεσε την πρώτη θεία λειτουργία στο νέο ναό κατά την εορτή της αποτομής της κάρας του Τιμίου Προδρόμου, 29 Αυγούστου, 11 Σεπτεμβρίου του 1904.
της εποχής μας. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.